Μια χαραμάδα ζωή στη βομβαρδισμένη Γάζα από μικρά αγόρια και κορίτσια που παίζουν μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Παιδιά που έχουν χάσει τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους, που προσπαθούν να ξορκίσουν τη φρίκη του πολέμου και να νιώσουν λίγο σαν τα υπόλοιπα παιδιά ολόκληρου του κόσμου. Να αποκτήσουν δικαίωμα στο παιχνίδι και την ξεχνιασιά. Σύμφωνα με έρευνα των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, τα περισσότερα παιδιά υποφέρουν από φόβους και κρίσεις πανικού και ο αθλητισμός αποτελεί μια ιδανική διέξοδο. Σε αυλή σχολείου, τα παιδιά, με τη βοήθεια κοινωνικών λειτουργών, με μία μπάλα στα χέρια ή στα πόδια, ξαναβρίσκουν το γέλιο και τη χαρά μέσα στον εφιάλτη του πολέμου. انه لو طفل في العالم حافظ على اي لعبه بياخذها بعطوه هديه لعبه بعد سنه لانه حافظ عليها بس مع الاسف احنا الاحتلال يقتل الطفل الفلسطيني بعد عام من ولادته Ο θάνατος παραμονεύει στη Γάζα, αλλά ένα καλάθι και ένα γκολ αρκούν για να ανθίσει ένα χαμόγελο στα πρόσωπά τους. Στις αυλές των σχολείων των Ηνωμένων Εθνών, η ζωή για τα παιδιά δείχνει να ξαναρχίζει και η σκιά του πολέμου να απομακρύνεται. نحن في كل مدرسة لدينا اثنين من المستشارين النفسيين وعامل اجتماعي وباحث اجتماعي أيضا حتى يحاولوا مواجهة الضغوط النفسية والتراوما والصدمات التي عاشها الجميع.